Ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας. Δημήτρη, καλησπέρα και συγχαρητήρια. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πολύ. Είπα ότι ήταν ένα επίπονο τουρνουά και έχει να κάνει με το γεγονός ότι δύο παιχνίδια στα ημιτελικά πήγανε στο tie break και μάλιστα με επεισοδιακό τρόπο. Κοιμηθήκατε, δεν κοιμηθήκατε 6 ώρες? Ισχύει αυτό και τα δύο των μάτς των ημιτελικών ήταν μεγάλα ντέρμπι. Και κρίθηκαν, όπως είπες, όλα στο tie break και έπειτα από 2-2,5 ώρες αγώνα. Προσωπικά δεν συμφωνώ με τον τρόπο διεξαγωγής αυτών των αγώνων στο Final Four, γιατί οι ώρες και οι μέρες των αγώνων είναι πολύ επίπονες για τους αθλητές. Για παράδειγμα, και εμείς αλλά και οι αθλητές του Ηρακλή που παίξαμε την επόμενη μέρα τελικό, εμείς τελειώσαμε 8 και παίζαμε την επόμενη μέρα στις 5 και οι αθλητές του Ηρακλή τελείωσαν 12-12.30 ώρα το βράδυ, έφυγαν από το γήπεδο. Αυτό το πράγμα δεν είναι σωστό και είναι πολύ δύσκολο για έναν αθλητή. Ναι, όταν κρίνονται τόσο σημαντικά μάτς μέσα σε 2 μέρες. Τέθηκε θέμα, έγινε θέμα αυτό και εμείς μεταφέραμε αυτό το προβληματισμό σας στη διοργανώτρια. Επικαλέστηκαν το θέμα της διαμονής, γενικά όλης της διοργάνωσης, αλλά είναι κάτι, όπως είπαν τουλάχιστον, που θα το συζητήσουν εκ νέου, να υπάρχει μια καινή μέρα όσο γίνεται για να είναι υπέρ των αθλητών. Πιστεύω αυτό είναι σωστό και σίγουρα τώρα δεν γινόταν να αλλάξει κάτι τελευταία στιγμή, αλλά όπως είπες και εσύ, το πιο σωστό είναι να ξανασυζητηθεί και να πάρουν μια απόφαση ώστε να υπάρχει μια καινή μέρα ανάμεσα στα δύο παιχνίδια, στον ημιτελικό και τον τελικό. Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. ΠΑΟΚ, τουλάχιστον αυτό λέγαν όλοι, το καλύτερο σενάριο ήταν στο 50-50 με τον Ολυμπιακό, ήταν αν θες ακόμα και το outsider. Ήταν ένα παιχνίδι που έσπασε καρδιές, έτσι όπως πήγε κιόλας από τη διακύμαση του σκορ. Αυτή τη στιγμή όλοι σίγουρα μας είχαν το outsider. Και όπως ήταν τα δεδομένα μέχρι τώρα, σίγουρα είχαμε ιτηθεί 2 φορές από τον Ολυμπιακό. Τον κοντράραμε μόνο για ένα σετ και όλοι περίμεναν ότι ο Ολυμπιακός θα επικρατήσει τουλάχιστον με εύκολο τρόπο ή πιο εύκολα από ό,τι περίμεναν. Κάναμε ένα εκπληκτικό μάτς, πιστεύω, στον ημιτελικό με μεγάλη ανατροπή. Όλα τα παιδιά έδωσαν παραπάνω από το 100% των δυνατοτήτων τους και η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο και όλοι. Είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι έτσι όπως εξελίχθηκε αυτό το τουρνουά και είναι μια μεγάλη ανάσα για εμάς και ψυχολογική τόνωση για την δύσκολη συνέχεια. Δημήτρη, όταν το παιχνίδι πήγε στο tie break, γιατί εκεί τώρα για να πάει ένα παιχνίδι στο tie break πάνε να πει ότι και οι δύο ομάδες το έχουν. Δηλαδή, είτε από τη μια μεριά και ο ένας μπορεί να κερδίσει και ο άλλος. Εκεί ποια είναι τα συναισθήματά σου γενικά ως αθλητής? Είναι κάτι αυτό που είναι στο ποδόσφαιρο σαν τα πέναλτι? Σαν τα πέναλτι δεν θεωρώ ότι είναι έτσι. Απλά είναι ένα mini set των 15 πόντων. Όπου μέσα σε 10 λεπτά κρίνεται ένα αποτέλεσμα. Να το πω αλλιώς. Ναι. Δηλαδή, τη σκέφτεσαι διπλά κάθε προσπάθεια που κάνεις? Μην κάνω το λάθος, γιατί εδώ δεν έχω και πολλά περιθώρια. Πιστεύω πως καμιά φορά ίσως το μυαλό εκεί είναι και πιο ελεύθερο και δεν σκέφτεσαι ίσως και το λάθος. Ότι παίζεις με το πάθος και την ένταση εκείνη την ώρα του αγώνα, ότι είναι 15 πόντοι που πρέπει εσύ μέσα σε αυτούς τους 15 να είσαι νικητής. Να τους πάρεις και να είσαι πρώτος. Προφανώς και οι δύο ομάδες για να έφτασαν εκεί το αξίζουν και είναι και οι δύο εισάξιες. Αλλά βγάλαμε καρδιά, είχαμε περισσότερο πάθος και ένταση εκείνη την ώρα και έτσι πιστεύω ότι δίκαια πήραμε το αποτέλεσμα. Βλέποντας κανείς αυτόν τον ημιτελικό, διαπίστωνα ότι δεν αφήνατε καμιά μπάλα να πάει χαμένη. Δηλαδή, η παλιά που ήταν, λες αυτή δεν βγαίνει, την κυνηγούσατε, εν πάση περιπτώσει. Ένα πράγμα που είπαμε και λέμε όπως κάθε φορά στα αποδυτήρια πριν από τον αγώνα, το κάθε μάτς στο βόλεϊ είναι ο κάθε ξεχωριστός πόντος. Δηλαδή κάθε πόντος πρέπει να το παίζεις σαν να είναι τελευταίος. Ειδικά σε τέτοια μάτς τόσο κρίσιμα και τόσο σημαντικά που κρίνεται μια πρόκριση σε τελικό ή ένα κύπελο. Μπήκαμε μέσα στο γήπεδο με το μυαλό μας καθαρό, να έχουμε ο ένας τη βοήθεια του άλλου, να είμαστε όλοι μαζί μια γροθιά, μια ομάδα και τα παιδιά έξω από τον πάγκο με τον προπονητή και όλο το επιτελείο και εμείς μέσα. Και έτσι να παλεύουμε για κάθε μπάλα, να ξεχνάμε την προηγούμενη και να σκεφτόμαστε μόνο την επόμενη. Πάμε τώρα στον τελικό. ΠΑΟΚ βρίσκεται στον τελικό. Έρχεται ο Ηρακλής. Ένα ντέρμπι Θεσσαλονίκης. Δύο ομάδες από τη Θεσσαλονίκη. Το κύπελλο θα ερχόταν ούτως ή άλλως εδώ. Ένα παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ να κερδίζει σχετικά εύκολα το πρώτο σετ και μετά ή νωρίτερα ήρθε ο τραυματισμός του Αρμενάκη. Στο πρώτο σετ. Εκεί λίγο πολύ έγινε η πλάστικα και υπέρ του ΠΑΟΚ, νομίζω. Αρχικά θέλω να ευχηθώ περαστικά στον Τόλι Αρμενάκη, γιατί όπως είπαμε και πριν, το παιδί στον ημιτελικό έκανε τεράστια προσπάθεια. 70 μπαλιές, ναι, από ό,τι διάβασα, είχε 70 μπαλιές, 38 πόντους με οστικό είδημα στον αγώνα. Καταλαβαίνεις εσύ καλύτερα από εμάς τι σημαίνει αυτό. Από ό,τι έμαθα, τον έπιασε τράβηγμα στη γάμπα. Άλλο, ναι, είχε άλλο θέμα. Ναι. Οπότε, δεν είχε πρόβλημα από εκεί, του βγήκε από αλλού.
Είναι λογικό μετά από τέτοια κούραση να παλού να το περιμένει, αλλού να σε βρίσκει στου περαστικά του και εύχομαι να είναι καλά. Όντως, από εκεί και πέρα, με την έξοδο του Τόλερ Μενάκη, ο Ηρακλής έχασε το βασικό του διαγώνιο, που στον ημιτελικό ήταν το μεγαλύτερο του όπλο. Εμείς προσαρμόσαμε καλύτερα το παιχνίδι μας πάνω στους υπόλοιπους παίκτες του Ηρακλή και το μάτς ήρθε με έναν πιο εύκολο τρόπο για εμάς. Σίγουρα, από την αρχή, όταν μπήκαμε στον τελικό, αυτή τη στιγμή εμείς ήμασταν το φαβόροι και ξέραμε ότι είμαστε πιο ισχυρή ομάδα από τον Ηρακλή. Έπρεπε να το αποδείξουμε και μέσα στο γήπεδο. Καλά, ναι, ένα τελικό είναι, δεν θέλει καλά, και πολύ. Ναι. Άλλωστε, και από τον Ηρακλή είχατε τεθεί τουλάχιστον ένα παιχνίδι. Έπρεπε να και υπάρχει. Και όταν μέσα στον Ηρακλή υπάρχουν τόσοι έμπειροι παίχτες που έχουν παίξει και έχουν φάει αυτά τα μάτια με το κουτάλι τόσα χρόνια, πρέπει να προσέχεις και να είσαι εκεί σε κάθε πόντο του αγώνα. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, ότι ήταν ένα τουρνουά το οποίο είχε πολλή εμπειρία μέσα, ρε παιδί μου. Ήταν, ξέρω εγώ, Πανταλέων, Παναθηναϊκός, Χριστοφιδέλης, Τερζής, Προύσαλης, Μαραγδής. Αρχικά ήταν ένα ωραίο τουρνουά βάσει ονομάτων, ναι, πρώτα απ' όλα, γιατί θεωρώ ότι ήταν οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες της Ελλάδας στο βόλεϊ. Στο βόλεϊ και γενικά σε όλα, σε τίτλους, σε όνομα και δυναμική. Και η Ελλάδα το χρειαζόταν ξανά ένα τέτοιο Final Four. Σου άρεσε η διοργάνωση έτσι, δηλαδή έγινε πολύ θόρυβος για αυτό το θέμα που, εντάξει, εσάς τους παίκτες προσωπικά δεν θέλω πρέπει να ασχοληθώ με αυτό ασχοληθώ το πράγμα. Όχι, και πιστεύω ότι γενικά, ναι, δεν θέλω να πάμε σε αυτό το τι έγινε, τι δεν έγινε. Επειδή ξέρω ότι παρακολουθείς πολύ και ευρωπαϊκό βόλεϊ και σε επίπεδο Champions League και Ιταλία και τα λοιπά, αυτό το οποίο υπάρχει εκεί πέρα, δηλαδή ένας τελικός που έχει κόσμο, που είναι μια γιορτή, που θα δεις και happening και αυτά εδώ, πιστεύεις ότι θα μπορούμε να το έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα? Σίγουρα μπορούμε να το έχουμε και πρέπει να επενδύσουμε πάνω σε αυτό. Το νησί της Ρόδου ήταν μια ωραία αφορμή να ξεκινήσει από εδώ και πέρα κάθε χρόνο και ένα καλύτερο Final Four και ένα καλύτερο τουρνά σε οτιδήποτε διεξάγεται στο βόλεϊ. Οι άνθρωποι της Ρόδου, πιστεύω, έδωσαν και την ψυχή τους για να πετύχουν. Ήταν πολύ φιλόξενοι. Ήταν πολύ φιλόξενοι, έδωσαν και την ψυχή τους για να πετύχουν αυτή την άρτια διοργάνωση. Εμείς προσωπικά, σαν αθλητές αλλά και σαν ΠΑΟΚ, από τη μεριά μας περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Όλοι οι άνθρωποι της Ρόδου μας έδειξαν τη φιλοξενία τους και έξω όταν τελειώσαμε τους αγώνες κτλ. Πέρασαν πολύ όμορφα και πιστεύω ότι σε τέτοια μέρη αλλά και σε επαρχιακά και σε νησιά είναι ωραίο να διοργανώνονται τέτοια Final Four. Ξέρεις κάτι, πάνω σε αυτό που λες πάλι. Τελειώνει το. Τέλος πάντων, παίρνετε το κύπελο και λέτε το βράδυ να βγούμε να πιούμε ένα ποτό, να δούμε και τη Ρόδο. Για να πούμε ότι ήρθαμε, αφού κερδίσαμε, να δούμε και λίγο. Και κυκλοφορούσατε κανονικά. Κάποιοι φορούσαν και τη φόρμα, είχατε διακριτικά, εν πάση περιπτώσει. Κάποιοι είχαν, κάποιοι δεν είχαν. Και λέγαμε τότε, συζητούσαμε μεταξύ μας με κάποια άλλους συναδέλφους που ήμασταν εκεί. Είναι και αργάλο. Μήπως κάποιος πει κάτι παραπάνω. Δεν έγινε κάτι. Δηλαδή, είδες. Όχι, δεν. Να ήταν σε άλλη πόλη, ναι, οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει και πρόβλημα. Εδώ, εντάξει, ίσα ίσα από ό,τι έβλεπα, όταν φωτογραφίζονταν μαζί σας. Πολλοί κόσμος και τουρίστες ακόμα ρωτούσαν τι είναι το κύπελο, τι ήταν αυτό, ποια ομάδα είστε. Άλλοι και οπαδοί άλλων ομάδων μας έδιναν συγχαρητήρια. Ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο. Και ο αθλητισμός αυτό χρειάζεται. Ναι. Να είναι υγιής. Πάντως, σε γλέντι χρειάζεται τον Μπελακούδα. Είναι δυνατός, όλη η ομάδα. Αρχηγός, εντάξει, ήταν ο Τακουρίδης μπροστά με το κύπελο. Ναι, σωστά, Τακουρίδης πρώτα, ναι. Αλλά ο καθένας έβαλε το λιθαράκι του. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, λίγο βγαίνει έτσι ένα ξέσπασμα. Έτσι είναι, λες, παιδί μου, τελειώσαμε. Τώρα να το ευχαριστηθώ, γιατί δεν έχετε και πολλά περιθώρια. Τώρα Τετάρτη παίζετε σε ένα σερί αγώνων που θα σας πάει περίπου 20-25 μέρες. Κυριακή Τετάρτη. Παρασκευή. Συγγνώμη. Ναι. Δηλαδή κάθε δύο μέρες θα έχετε και ένα αγώνα. Αυτό είναι. Τα πανηγύρια τελείωσαν ήδη από σήμερα. Ήδη είχαμε την πρωινή μας προπόνηση, μόλις τελειώσαμε. Και τα κεφάλια μέσα, το μυαλό μας πάλι μέσα στο γήπεδο. Σήμερα προπόνηση, αύριο προπόνηση και την Τετάρτη έρχεται ο επόμενος αγώνας, που είναι και αυτός πάρα πολύ κρίσιμος, γιατί είναι το πρώτο βήμα του ημιτελικού. Ποιος είχε την ιδέα για τον Μπουγιάλο στο Ρίτσι? Ξέρετε, σε αυτά τώρα εκεί στους τίτλους κάποιος παίρνει μπουκάλια, αρχίζουν τα μπουγελώματα. Και νομίζω έπειτα ότι το ακουρίδησε ο Κουμεντάκης πριν να πήγαν για να τον μπουγελώσαν. Ναι, δεν ήταν, ήταν οργανωμένο. Αρχίσατε τα μπουγελώματα μεταξύ σας. Κάποιος τον τράβηξε προς τη μέση και τα δέχτηκε όλα. Δεν το παρακολούθησα. Ήμουνα τριγύρω εκεί και δεν είδα ακριβώς τι έγινε. Κερδίζει το κύπελο η ομάδα. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται εσένα στο μυαλό? Το πρώτο πράγμα είναι η κατάκτηση του πρώτου στόχου. Είχαμε δύο στόχους αυτή τη χρονιά. Έπειτα τον αποκλεισμό μας από το Champions League, που δεν μας άφησε να προχωρήσουμε για ένα καλύτερο βήμα στην Ευρώπη, είχαμε πει ότι μένει το κύπελο και το πρωτάθλημα. Το κύπελο ευτυχώς καταφέραμε και το κατακτήσαμε.
Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Η ομάδα έδειξε τη δυναμικότητά της και πιστεύω ότι τονωθήκαμε πολύ ψυχολογικά και είμαστε έτοιμοι για μια πολύ δυνατή συνέχεια. Ο ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι, βρέθηκε λίγο με την πλάτη στον τοίχο κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Έβγαλε όμως χαρακτήρα. Δηλαδή, το είδαμε αυτό αρχικά με το Champions League, όπως είδες, που, όπως είπες, που στις λεπτομέρειες κρίθηκε η μη πρόκριση. Ήρθε και ο τίτλος τώρα. Και φαίνεται να πάει σε μια επανάληψη της τελεπροηγούμενης χρονιάς που στα play-off με μειονεκτική θέση πάει να διεκδικήσει τον τίτλο. Και νομίζω ότι αυτό το κύπελλο σας έδωσε και ένα κίνητρο παραπάνω, όπως και να το κάνουμε, γιατί μετρούσατε δύο ήττες από Ολυμπιακό. Τώρα πήρες την νίκη, οπότε λες ότι εγώ πάω να σπάσω ξανά για την έδρα. Σίγουρα. Το ότι κερδίσαμε μια φορά τον Ολυμπιακό δεν σημαίνει ότι θα το κάνουμε και συνέχεια, γιατί θα γίνεται με εύκολο τρόπο. Αλλά από εδώ και πέρα γνωρίζουμε ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι άτρωτος. Εμείς πιστεύουμε στον εαυτό μας και στην ομάδα μας. Ο ΠΑΟΚ το έχει κάνει αυτό τα τελευταία χρόνια. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι σωστό να θεωρείς ότι ό,τι έγινε πέρυσι θα γίνει κάθε φέτος. Δεν μπορείς να βασίζεις σε αυτό. Δεν μπορείς να βασίζεις σε κάτι τέτοιο, προφανώς. Αλλά η ομάδα δείχνει ότι μπορεί να το ξανακάνει. Μπορεί να φέρει και το τέταρτο πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη. Ξέρεις τι, με αυτό που κάνατε λίγο, ταρακουνήσατε λίγο τον Ολυμπιακό, γιατί η αλήθεια είναι δεν είχε πίεση φέτος. Από τη στιγμή που κέρδισε δύο φορές τον ΠΑΟΚ, με τις άλλες ομάδες, με τον Ηρακλή πήγε ένα μάτσο tie break μέχρι εκεί. Και στο ευρωπαϊκό κύπελλο το επίπεδο δεν ήταν υψηλό. Ένα παιχνίδι έπαιξε ουσιαστικά δυνατό και το έχασε με τη Ραβένα. Και είναι η πρώτη εγχώρια ήττα αυτή που έκανε ο Ολυμπιακός. Ναι. Άρα και εδώ τώρα λίγο πρέπει να. Το crash test δεν ήταν θετικό. Ίσως υπάρχουν και εκεί κλειδονισμοί. Πιστεύω και αυτοί ταρακουνήθηκαν. Αλλά τέτοιες ήττες ή τέτοιες νίκες μέσα σε αυτές τις δύο ομάδες ίσως παίξουν και πολύ σημαντικό ρόλο. Ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή θα δουλέψει στις αδυναμίες του και θα δουλέψει καλύτερα και πάνω σε εμάς την τακτική του, ούτως ώστε να φανεί πιο δυνατός στον τελικό. Πρώτα με το καλό να περάσουμε τους ημιτελικούς και θα κάνουμε και εμείς το ίδιο. Ναι, σαφώς, γιατί και οι δύο ομάδες. Γιατί μιλάμε και οι δύο για τελικό, αλλά πρώτα ξεχνάμε τον ημιτελικό. Είναι λίγο επικίνδυνες και οι δύο ομάδες. Και ο Φοίνικας και η Κηφισιά. Και η Κηφισιά παίζει με τον Ολυμπιακό, ο Φοίνικας Ήρου παίζει με τον ΠΑΟΚ. Και οι δύο είναι πολύ καλές ομάδες και τα τελευταία χρόνια, την τελευταία πενταετία, ειδικά στην Α1, έχουν κάνει μεγάλες επιτυχίες και είναι κάθε χρόνο μέσα στην top τετράδα ή πεντάδα του πρωταθλήματος. Δεν είναι τυχαίο όλο αυτό. Πώς είναι η θέση του Λίμπερο? Στο Λιμπερό είναι λίγο ιδιαίτερη. Αυτό λέω. Μοναχική σαν τον τερματοφύλακα. Καλώς τα παιδιά. Γεια σου, Μάκη. Καλησπέρα. Η θέση του Λιμπερό είναι μια ιδιαίτερη θέση για το λόγο ότι μπορεί σε ένα μάτς να μην έχεις ακουμπήσει μπάλα μέχρι τον 20ο πόντο και ξαφνικά να σου έρθει μια κρίσιμη παλιά, μια κρίσιμη άμυνα, μια κρίσιμη πάσα, μια παραμικρή λεπτομέρεια που θα πρέπει να την κάνεις σωστά ώστε να δώσεις έναν παραπάνω. Πόντο δεν μπορείς να βάλεις. Να δώσεις μια βοήθεια σε κάποιον συμπαίκτη σου για να πάρει έναν σωστό πόντο. Αυτό δηλαδή, επειδή μου λες ότι εγώ δεν θα πάνε γύρω σε ένα πόντο ποτέ να το βάλω, ξέρω. Η δικιά μας η τρέλα και το πανηγύρι είναι σε μια άμυνα. Η άμυνά σου είναι. Δηλαδή. Σε μια ωραία φάση από όλους τους συμπαίκτες που με την ομαδική δουλειά, κάπως έτσι. Και ο ρόλος μας είναι παραπάνω όταν ειδικά δεν συμμετέχεις πολύ στο παιχνίδι, όταν είσαι λίγο απ' έξω, να τονώσεις τους συμπαίκτες, να κάνεις λίγο τον τρελό μέσα στο γήπεδο, λίγο τον πανηγυρισμό. Έτσι το βλέπω εγώ. Είναι θέση κλειδί, είναι θέση πολύ σημαντική. Άμα δεν έχεις λίμπερο, δεν πας πουθενά. Σίγουρα. Έχεις την υποδοχή, έχεις την μπάζα, όλα πρέπει να τα περνάνε από τα χέρια. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί το βόλεϊ, γιατί παλιότερα δεν υπήρχε λίμπερο. Είναι μια θέση που έχει μεγάλη λεπτομέρεια. Πρέπει να είσαι πολύ ακριβής στις κινήσεις σου, στις προσπάθειές σου και εξαρτώνται πάρα πολλά. Αρχικά από την υποδοχή που από εκεί ξεκινάει η επιθετική δημιουργία της ομάδας. Οπότε και πολύ προπόνηση, Δημήτρη. Σίγουρα. Πολύ τεχνική η θέση. Εντάξει, όλες οι θέσεις. Γενικά το βόλι είναι ένα άθλημα τόσο το παραμικρό που χρειάζεται δύσκολο. Πάρα πολύ τεχνική. Αλλά ο καθένας ατομικά, γιατί μπορεί να είναι ένα ομαδικό άθλημα, αλλά ο καθένας άμα βελτιωθεί ατομικά. Έρχεται το συλλογικό καλό. Οπότε, έτσι όπως λέτε κι εσείς, θέλει πολύ λεπτομέρεια και πολλές επαναλήψεις, πολύ προπόνηση. Χτυπάνε τα μηνύματα από φίλους της εκπομπής και το από φίλους. Καταλάβαμε, έξανε και το κινητό. Κώστα. Ο φίλος μας ο Σάββας μας ενημερώνει ότι σε πάρουν εθνική πρώτον. Κατάλαβες και ο Σάββα, μάλλον λέμε. Και λέει, ρωτήστε τον Δημήτρη τι έκανε πρόπερ στο καλοκαίρι όταν έμαθε ότι το ζήτησε ο ΠΑΟΚ. Τι έκανες, χάρηκες. Προφανώς χάρηκες. χάρηκε, κάτι άλλο θέλει να πει, ναι, κάτι άλλο θέλει να πει ο Σάββας. Να του δώσουμε χαιρετισμούς. Προφανώς το γιόρτασες με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να εννοεί. Λοιπόν,
Λέγαμε για τη θέση Δημήτρη ότι είναι δύσκολη και πολύ έτσι απαιτητική όσον έκλαιγε από χαρά, λέει. Να του η απάντηση. Λοιπόν, λέγαμε ότι είναι πολύ, πολύ απαιτητική, πολύ απαιτητική η θέση και θέλει πολύ προπόνηση. Εσύ πώς το διάλεξες από την Ορεστιάδα, δηλαδή σου ήρθε, βγήκε ο προπονητής, πώς ήρθε? Αρχικά κάθε πιτσιρικάς νομίζω ότι το όνειρό του είναι να χτυπάει για να καρφώνει την μπάλα. Έτσι. Γιατί... Και στα τρία μέτρα αγόρι. Όταν είσαι πιτσιρικάς, το μυαλό φτάνει να περάσει μπάλα, ναι. Να περάσει μπάλα και να περάσει εντυπωσιακά. Ναι, ναι. Σε κάποια φάση, όταν τα χρόνια περνούσαν και μεγάλωνα, σωματικά έφτασα μέχρι το 1,85-1,86, όχι παραπάνω. Οπότε... Δεν είσαι και κοντός, δεν λέγεσαι κοντός. Δεν κοντός, αλλά για υψηλό επίπεδο. Για το τωρινό επίπεδο και για τα για Champions League, που παίζουν βόλο. Δύο μέτρα θέλει τουλάχιστον. Δεν μπορούσα εγώ να συναγωνιστώ. Ο Πάπη, πόσο ήταν ο Πάπη? Ο Πάπη ήταν κάτω από 90, αλλά ήταν 88, μια μοναδική εξαίρεση. Εντάξει, αυτή είναι λίγη στον κόσμο. Όντως. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ εγώ να συναγωνιστώ με το 95 το κουμεντάκι που είναι 2-5. Σωστό, σωστό. 2-5 είναι ο κουμεντάκης. Νομίζω κάπου εκεί. Εκεί είναι και εγώ δεν. Ουσίκοφ. 2-7, 2-8. Έχει βγει φωτογραφία. Θες να βγάλεις μπλόκες τώρα, Μάικ τον Ουσίκοφ. Έχει βγάλει φωτογραφία συνάδελφος. Τέλος πάντων, συνάδελφος. Ο οποίος ήταν σχεδόν μέχρι τη μέση. 1,60 ήταν, 1,70. Δεν μείνετε. Μπορεί να είναι και γυναίκα, μην το κάνω. Άρα 1,65, εντάξει. Λοιπόν. Για να απαντήσω λοιπόν σε αυτό που με ρώτησες, είχα μια ικανότητα παραπάνω στην υποδοχή και στην άμυνα και γενικά στο πίσω κομμάτι του παιχνιδιού. Έτσι, στη συνέχεια, ανεπαίνοντας κατηγορίες από το παιδικό εφηβικό της Ορεστιάδας, στην Α2 μετά, έβλεπα ότι σε κάποια φάση δεν μπορούσα να συναγωνιστώ στο επίπεδο αυτό. Ναι. Και έκρινα ότι, όπως και οι προπονητές μου με βοήθησαν, ότι ίσως αυτή η θέση θα είναι που θα μου ανοίξει ένα δρόμο παραπάνω και για την Α1, αλλά και μεγαλύτερο επίπεδο. Και δικαιωθήκατε. Και εσύ και οι προπονητές. Πραγματικά. Τώρα που είπες Ορεστιάδα, μιλάμε για μια πραγματικά πρωτεύουσα του βόλεϊ, ακόμη και αν είναι τώρα στα κάτω της λίγο. Είναι η Μητρόπολη του βόλεϊ, εννοείται αυτό. Οι αθλητές που έχουν βγει από εκεί πέρα, από τις ακαδημίες της. Πώς εξηγείται αυτό, Δημήτρη? Από μικρή, δηλαδή πηγαίνε... Ναι, από μικρή όλοι πηγαίνετε βόλεϊ. Κοιτάξτε, εγώ όταν ήμουν μητσιρικάς, το μόνο πράγμα τότε άθλημα που υπήρχε στην Ορεστιάδα και ήταν στα καλύτερά του χρόνια ήταν το βόλεϊ. Ήταν το βόλεϊ. Μπάσκετ δεν έχει, ποδόσφαιρο δεν έχει, χάντμπολ δεν έχει, σου λέει. Μιλάμε τώρα για αθλητές όπως ο συγχωρημένος ο Νίκος Σαμαράς, ο Μποζίδης, ο Τσακυρόπουλος, ο Μπαρμπούδης, πάρα πολλοί αθλητές και μεγάλοι, οι οποίοι πέρασαν από πολλές ομάδες Α1 της εθνικής ομάδας. Ήταν πρότυπα για εμάς και. Και ένας λόγος για να το ακολουθήσεις. Αν και το βόλεϊ, γιατί είχαμε και τον Κώστα τον Χαριτονίδη της προάλλης εδώ, είναι δύσκολο για την μικρή ηλικία να παιχθεί έτσι. Να το αγαπήσει το παιδί. Και ο πατέρας μου και ο θείος μου, οπότε από το σπίτι, από την ηλικία των 5-7 χρονών, μόνο μια μπάλα στο βόλεϊ. Όλη μια μασέτα κάνατε. Μασέτα, όχι πατσέτα. Μασέτα, μασέτα. Πασέτα είναι για μας. Γιατί τα παιδιά είναι στυλάκια όλα, δεν είναι. Τώρα, κάτι το οποίο συνάντησα, εντάξει το έχουμε ξαναδεί, απλά τώρα το βάζω στο τραπέζι συζήτησης. Τελειώνει το παιχνίδι και βλέπω ότι οι παίκτες από όλες τις ομάδες είναι όλοι μαζί. Δηλαδή δεν έχει αυτό που βλέπουμε στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ. Μπαίνουν στο ίδιο ξενοδοχείο, τρώνε μαζί. Περνάνε κάποιες ώρες μαζί, συζητάνε, τελειώνει το παιχνίδι, ξανά πάλι είναι μαζί. Είναι πιο κυριλέ, ας πούμε. Εννοείται, είναι κυριλέ το άθλημά μας, ναι. Αλλά για μένα αυτό είναι και το σωστό. Δεν διαφωνώ. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα απολύτως μεταξύ μας. Είμαστε 14-15 αθλητές σε κάθε ομάδα. Δίνουμε 2 ώρες τον αγώνα μας και τη μάχη μας μέσα στο γήπεδο. Είμαστε αντίπαλοι. Αλλά από εκεί ο καθένας, με πολλά από τα παιδιά έχουμε μεγαλώσει μαζί, έχουμε συνυπάρξει στις μικρές εθνικές ομάδες, άλλες στην εθνική ομάδα των ανδρών. Έχουν υπάρξει συμπαίκτες παλαιότερα, οπότε, όπως και με τους προπονητές κάποιων ομάδων. Οπότε αυτό ήταν το εύλογο να γίνεται και ήταν πολύ όμορφο που και οι 4 ομάδες είμαστε στο ίδιο ξενοδοχείο, περάσαμε χρόνο μαζί, γελάσαμε, διασκεδάσαμε. Ναι, και εμένα μου άρεσε. Δεν είχε, νομίζω και στα προηγούμενα τελικούς δεν ήταν όλοι στο ίδιο ξενοδοχείο, ήταν σε χωριστά. Εδώ ήταν όλοι μαζί και νομίζω ήταν πιο ευχάριστο για αυτούς. Δηλαδή, ήταν πάρα πολύ ευχάριστο. Άλλωστε να βλέπεις την ομάδα σου, εντάξει, που την έχεις πλέον σαν οικογένεια, πιο πολλές ώρες βλέπεις αυτούς παρά το κορίτσι σου, εν πάση περιπτώσει. Αλλά βλέπεις και κάποια άτομα τα οποία είναι φίλοι σου. Παράδειγμα, με τα παιδιά των Ηρακλή ήμασταν από το Σάββατο το απόγευμα όλη τη μέρα μαζί. Πήγαμε σχεδόν τα δίπλα-δίπλα τα λεωφορεία, φύγαμε όλοι μαζί να παίξουμε στο τελικό. Ναι. Γυρίσαμε, φάγαμε πάλι όλοι μαζί δίπλα-δίπλα και πετούσαμε και μαζί για τη Θεσσαλονίκη. Έτσι είναι.
Φαντάζω τώρα στο τελικό του κυπέλου στο ποδόσφαιρο, Κώστα, να είναι σε ένα ξενοδοχείο η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Ο Μελισανίδης, ο Σαββίδης. Κανονικά θα έπρεπε. Να, τα παιδιά εδώ πώς ήταν δηλαδή. Τι έγινε, έγινε κάτι. Εμένα μου άρεσε. Φυσικά. Ήταν μια χαρά. Το φαγητό δεν μου άρεσε, αλλά τέλος πάντων. Ήθελε πανσέτα αντί για μανσέτα. Δεν ήταν καλό. Δεν ήταν καλό. Εννοεί αυτό, ναι. Όλο το κόνσεπτ ήταν ωραίο και το ξενοδοχείο πολύ ωραίο και η απόσταση και η φιλοξενία εξαιρετική. Και το γήπεδο καλούτσικο. Πολύ καλό. Ωραίο πολύ το γήπεδο. Καλό. Είναι καινούριο. Καινούριο είναι. Και γενικά μέσα σε όλη αυτή την ένταση που υπήρχε, εισιτήρια, φασαρίες κτλ. Ναι. Δεν έγινε τίποτα. Πολύ στόρυβο δηλαδή για το τίποτα. Για το τίποτα ακριβώς. Και θα ήταν πολύ πιο ευχάριστα γιατί θα ερχόταν περισσότερο κόσμο, θα γέμιζαν και άλλε δύο κερκίδε, τα μικρά πέταλα που είχαν άλλε 200-300 θέσει, θα ήταν και πιο ωραία. Τέλος πάντων. Να δούμε. Τώρα, υπάρχει στον ορίζοντα το θέμα του κυπέλου, αλλά νομίζω ότι και για την, του πρωταθλήματο θα δούμε τι μπορεί να γίνει και εκεί. Υπάρχει όμως, δεν ξέρω, ίσως και μια πρόκληση για όλους εσάς. Θέλετε κάτι περισσότερο, ένα κλικ παραπάνω, μια ευρωπαϊκή πορεία? Γιατί τουλάχιστον φέτος κάνατε ένα μεγάλο βήμα. Κοιτάξτε, αυτή η χρονιά όντως που ήμασταν ήδη στους ομίλους του Champions League δεν ξεκίνησε τόσο καλά. Κάναμε κάποιες ήττες που οι οποίες ίσως μας τύχησαν την πρόκληση στην επόμενη φάση. Κυρίως ήττα στη Φιλανδία. Η πρώτη ήττα στη Φιλανδία, ναι. Αλλά και ήττες είναι μέσα στο πρόγραμμα και όλα αυτά μας έκαναν ίσως πιο δυνατούς και φτάσαμε εδώ που είμαστε. Ακριβώς. Η πορεία στο Champions League είναι ένα δύσκολο κομμάτι για τον ελληνικό αθλητισμό αυτή τη στιγμή. Τα budget των μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων έχουν ξεφύγει και για παράδειγμα να φτάσει στο top 6 του Champions League προϋποθέτει πάρα πολλά. Ένα budget σχεδόν 1,5 με 2 εκατομμύρια, μίνιμουμ. Μίνιμουμ, ίσως και λίγα λέτε. Οι Ρώσοι πόσο έχουν? Οι Ρώσοι, 1,5 έχει μόνο ένας παίχτης. Βάλε 3,5 πλάς. Άρα είναι λίγο τα πράγματα λίγο δύσκολα. Οπότε για τον ΠΑΟΚ και γενικά για τις ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρώπη, αυτό που νομίζω εγώ είναι σωστό να συμμετέχουν, να κάνουν την προσπάθειά τους. Και ο Ολυμπιακός ήταν πολύ ωραίο και πολύ καλό για, το ελληνικό, για την Ελλάδα που έφτασε τελικό. Αλλά και ξαναπήρε μια φήμη τελικό, πόλη, ναι, τελικό σε τουρνουά το οποίο δεν είναι ούτε το πρώτο στην κατηγορία του. Έπαιξε Champions League ο Ολυμπιακός κανονικά, έτσι. Ναι. Δεν δήλωσε, πήγε στο Challenge Cup. Εντάξει, επιτυχία είναι, σε τελικό έπαιξε. Και το γυναικείο του Ολυμπιακού πήρε. Κώστα, με μια μισή ομάδα έπαιζε τώρα. Δηλαδή η πρώτη σοβαρή ομάδα που έπαιξε ήταν με την τελευταία της Ρωσίας έπαιζε και με τη Ραβένα. Μια ομάδα είχε και το έχασε. Τέλος πάντων. Ιστορία γράφει. Ένας τελικός είναι τελικός. Αλλά και εμείς φέτος τα βήματα που κάναμε στο Champions League που κερδίσαμε εδώ μέσα τους Φιλανδούς, κερδίσαμε τη Halbank, η οποία είναι μια ομάδα που αναφέραμε στο top 6 των κορυφαίων. Μα την ήταν φαβορή και από τα φαβορή μέσα. Παίξαμε πολύ ωραίο βόλεϊ. Πιστεύω ο φίλαθλος κόσμος του ΠΑΟΚ το ευχαριστήθηκε όπως και εμείς οι ίδιοι. Και τέτοιες νίκες και τέτοιες συμμετοχές σε μεγάλες διοργανώσεις είναι απαραίτητες για τις ελληνικές ομάδες. Ωραία. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω. Να ευχηθώ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Σάββας το ξέρει, είναι γκαραντή. Δηλαδή πάμε εθνική. Ο Σάββας για να το λέει. Μάλιστα. Λοιπόν, καλορίζικος λοιπόν και στην εθνική ομάδα. Όχι, δεν είναι κάτι. Εντάξει, άσε να είμαστε κι εμείς λίγο γουρλίδες. Λοιπόν, σου ευχόμαστε πάνω απ' όλα υγεία. Νομίζω το χρειάζεται αυτό ο κάθε αθλητής και μακάρι να πετύχετε όλους τους στόχους που έχετε θέσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αρένα 89,4.